Με τη Βίκη το κουβεντιάσαμε διεξοδικά και αποφασίσαμε, δηλαδή είναι κοινή απόφαση, Βίκη. Ναι, ναι, κοινή. Πιο κοινή δεν γίνεται. Κοντολογείς, εγώ και η Βίκη, ή η Βίκη κι εγώ, χωρίζουμε. Νικό, όταν ήρθα στην Ελλάδα, γνώρισε έναν άντρα. Τι άντρα? Θες να σου περιγράψω τι σημαίνει άντρας? Για συνέχισε και κόψε το υφάκι. Ο άντρας αυτός είναι αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη και με ψάχνει. Γρηγόρη! Η Στέλλα! Ναι? Ναι, είναι εδώ! Και πού είναι? Στην Ελλάδα! Πού είναι? Το βράδυ στις 9 στη Χρυσαλίδα. Χτύπα και καμιά πόρτα, μπορεί να ήμουν γυμνή. Στο δωμάτιό μου θα χτυπήσω πόρτα. Καλά, δικό σου είναι το δωμάτιο, δεν στο φάγαμε. Εσύ πάνω στην πείνα σου, είσαι ικανή να το φας και αυτό. Δεν θα με συγχύσεις, ό,τι και να πεις. Εγώ το βράδυ θα βγω. Α, κι εγώ. Πού θα πας? Εγώ σε ρώτησα που θα πας. Με τη Βίκη θα βγω. Κι εγώ με τον δεν μπορώ να σου πω. Είχα μια φαγούρα. Εγώ θα σε κόλλησα. Εντάξει. Τι εντάξει? Εντάξει, ντε. Πάει αυτή, άλτε. Τι ήρθε ο χωρισμός κατά κέφαλα. Βρε Γρηγόρη μου, να φύγεις έτσι στο άψε σβήσε. Κάτσε μια εβδομάδα ακόμα να πάμε στο Queensland. Θέλω να πάω σπίτι μου. Καλά τότε. Τι να πω. Άντε, καλό ταξίδι. Ευχαριστώ επίσης. Και καλή αντάμωση. Να είσαι καλά. Να έρθεις το καλοκαίρι. Να πάμε στο Πέρθ να κάνουμε τα μπάνια μας. Να πάμε απέναντι στην Τασμανία να φάμε τους αστακούς μας. Εντάξει, το κλείνουμε από τώρα. Γρηγόρη, να ξέρεις ότι αυτό που έκανας είναι τρομερό. Να διασχίσεις τη μισή γη για να βρεις τη γυναίκα που αγαπάς. Είσαι απίστευτος. Στην πατρίδα θα με λέγανε αλλιώς. Δεν υπάρχουν άντρες σαν και σένα. Μόλις γυρίσω θα με βάλω σε γυάλα. Άντε φεύγω τώρα γιατί δεν μπορώ τους αποχαιρετισμούς. Bye bye. Bye. Η
Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Είναι εδώ ο Γρηγόρης. Είναι ένας μέσα, αλλά δεν ξέρω πώς το λένε. Παίρνω. Κάτσε. Θες καφέ? Να σου πω. Ξύπνα. Μήπως σου λένε Γρηγόρη. Βαρδίσαι. Είναι ένας τύπος μέσα. Παράτα με. Θέλει να σου μιλήσει. Σαν μπάτσος μου φαίνεται. Μπάτσος. Τι κάναμε. Πέτα ό,τι έχεις. Γεια. Τι γίνεται? Σκουπίδια. Καλησπέρα. Με περιμένουν. Πού βρήκε αυτός εδώ? Θα ειδοποιήσω το Σωτήρι. Αυτός το δουνε. Ναι. Δεν με χέσεις κι εσύ με τον Γρηγοράκη. Μα τι γουρούνα που είσαι. Ο άνθρωπος πέρασε 5 θάλασσες για να έρθει να σε βρει. Εμένα ήρθε να βρει. Θεωρητικά, ναι. Άσε με τούλα να χαρίσει, έχω φουρτούνες. Σκάσε, μην κλαις. Ποτέ έφυγε. Αύριο θα φτάσει. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό. Τι έπαθες? Αυτό δηλαδή, με φύγει ως άντρα. Με προσβάλλει, πώς θα το πω. Σταμάτα να φωνάζεις. Είναι δυνατόν να σε απογοήτευσε αυτό το άλιεν? Για ποιον λες? Για τον περίφημο Γρηγόρη. Τι, πού τον είδες, γύρισε? Τι βρήκες αυτό το καρτούν? Γύρισε, είναι σπίτι του. Κολάπαθα μόλις τον είδα.
Δεν το πίστευα αυτό που έβλεπα μπροστά στα μάτια μου. Μα τι γύρισε κιόλα. Αυτό θα αποσχολεί! Ηρέμησε, δεν αντέχω, μη φωνάζει. Ωραία, δεν φωνάζω. Κάτσε να μιλήσουμε ήρεμα και πολιτισμένα. Τι σε εγωίτευσε σε αυτό το τσογλάνι. Δεν είναι τσογλάνι. Την έχει πατήσει άσχημα μαζί του, ε. Νίκο, έχω ένα φοβερό πονοκέφαλο. Θα το σκότωσω. Έλα τώρα, σοβαρέψου. Όχι, σοβαρολογώ. Αν πέσει στα χέρια μου το απολυφάδι, δεν θα βγει ζωντανό. Καλώς όρισες. Είχες καλό ταξίδι. Ατελείωτο. Είμαι η Στέλλα. Δεν θυμάμαι. Τούλα. How are you, Τούλα? Πώς να είμαι αφού δεν με θυμάσαι. Χάλια. Sorry. Δεν πειράζει. Τι χαμπάρια, βρε Αλέξη, πώς τα περνάς. Καλή, τι κάνει εκείνος ο φίλος σου. Αχ, πώς τον λέγανε. Ποιος από όλους? Εκείνος ο ψηλός, ο very handsome. Ο Νίκολες. Άγια σου, ο Νίκος. Μήπως δώσει τον Στέφανο. Όχι, τον Νίκολεο. Πού χάθηκε αυτός? Γύρισε στην Ελλάδα. Give me a break. Πήγε να βρει την αρβωνιαστικιά του. Και τη βρήκε. Δεν σε καταλαβαίνω. Όχι, λέω και τι μαθαίνεις, τη νέα. Ετοιμάζεται για γάμο. Ποιος με ποιον? Πάλι δεν σε καταλαβαίνω. Ο Νίκος με την αρβωνιαστικιά του. Που είναι η... Να μιλάμε καλύτερα εγγλέζικα. Και τι να λέμε. Φτάνουν όσα είπαμε. Άντε, γεια. Η ώρα η καλή να πεις στον Νίκο. Και στα δικά μας. Επίσης. Ποιος με παίρνει από εδώ μέσα? Ναι. Γιατί? Τι γιατί, βρε Παναγιώτη, θέλει και ερώτημα. Αύριο φεύγει ο Μπουφές. Ο Μπουφές? Η παρολίγο νύφη μας. Α, ναι. Μαζεύει τα πράγματά της. Επιτέλους. Σαν το φαντάρο μετρούσα τις μέρες. Τρεις και μία. Δύο και μία. Δόξα τω Θεώ, φτάσαμε στο μία και καμία. Πότε πήγα Αυστραλία, πότε γύρισα. Έλα, περασμένα, ξεχασμένα. Πήγε σε ένα ταξιδάκι, πήρε τον αέρα σου. Το τελευταίο που θυμάμαι
αμυδρά έτσι σαν όνειρο είναι ότι μόλις έφτασα εδώ, έξω από την πολυκατοικία με πιάνει μια τρελή και μου λέει είμαι η Στέλλα. Α, ξέρω πια λες. Να είναι μια τρελή στη γειτονιά, έτσι κάνει. Γυρνάει δεξιά και αριστερά και λέει σε όλους είμαι η Στέλλα. Με τον πόνο μου παίζει και αυτή. Ας την τρελή στην τρέλα της. Μετά όλα σκοτίνιασαν, δεν θυμάμαι τίποτα. Τα βιάστηκε στο πεζοδρόμιο, μου χτύπησε η τρελή και κατέβηκα και σε μάζεψα. Πρέπει να συνέλθω. Να ξαναβρω τον εαυτό μου. Θα γυρίσω αύριο στη δουλειά. Όχι, θα πάρεις κι άλλη άδεια να ξεκουραστείς. Θα ξεμείνουμε από όλα αυτά. Θα δουλέψω εγώ και για τους τρεις μας. Αντέχω, πίστεψέ με. Θα δουλεύω μέρα νύχτα, χειμώνα καλοκαίρι. Σαν το Σπύρο Παπαδόπουλο. Έννοια σου, το κρουασάν δεν θα λείψει από το τραπέζι μας. Συγγνώμη, κύριε. Δεν είναι εδώ. Ορίστε. Η κυρία Σετανίδη δεν είναι εδώ, έφυγε προλίγου. Πού πήγε? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν μπορεί να μην σας είπε πού πήγε. Συνήθως δεν μου λέει. Ούτε και εμένα. Και καλά, εσείς τι της είστε. Αλλά εγώ είμαι αρευνητικός της. Α, μάλιστα. Και μέλλον σύζυγός της. Να ζήσετε. Μακάρι. Αλλά για όλους δεν το βλέπω. Ήταν καλά. Τι εννοείτε? Λέω, πώς την είδατε, πώς φαινόταν? Ήταν χαρούμενη, λυπημένη. Χαμογελαστή, όπως πάντα. Α, χαμογελαστή. Και τι φορούσε? Τι να σας πω, δεν την πρόσεξα. Δεν μπορεί. Τι δίκη την προσέχεις. Θες, δεν θες. Φορούσε ένα μαύρο φόρεμα, πολύ προκλητικό. Το τεκολτέ ανοιχτό μέχρι εδώ, χρυσά κοσμήματα, δικτυωτό καλσόν και ένα άρωμα μεθυστικό. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις κάτι μεγάλε. Κομμένο δουλειά μου μυρίζει. Εσένα? Εμένα δεν μου πέφτει λόγος. Έλα τώρα, οι δυο μας μιλάμε, ε. Ήταν και φάτη, ντυμένη στην τρίχα, δεν σου είπε που πάει. Κάτι πονηρό δεν σου κάνει? Ίσως. Τα βλέπεις? Θέλετε να αφήσετε κάποιο μήνυμα? Αμέ, πώς δεν θέλω. Το μήνυμα είμαι εγώ. Και μία για το Μίτσο. Δεν είμαι καλά. Ούτε κι εγώ. Προχθές. Μου την έπεσε ένας μυστήριος τύπος. Ασφαλίτης πρέπει να είναι. Ψηλιάζομαι ότι με παρακολουθεί, αλλά... Άτιμο πράγμα ο έρωτας. Έφτασα στην άκρη του κόσμου γυρεύοντας τη Στέλλα και αυτή ήταν εδώ. Εγώ στα αγαπή από την αρχή. Δεν μου γέμιζε το μάτι. Δεν μου ξηγήθηκε καλά. Ήταν μπαμπέσα. Δεν είχε μπέσα. Σκληρή είναι γάκαρδη. Και ξετσίποτη και τσούλα. Γλίτωσες, κολλητέ. Ποιος είναι? Τα ρεμάλια θα είναι, θα τα διώξω. Μα τις χίλιες μπανανιές. Τι έγινε? Τι μελετάγαμε? Δεν μελετάγαμε κάτι άλλο? Γεια σου, Γρηγόρη. Στέλλα. Χίλια χρόνια θα ζήσεις. Την καλή σου την κουβέντα είχαμε. Πρέπει να μιλήσουμε. Στέλλα. Σταμάτα, μωρέ, και εσύ, Στέλλα και Στέλλα. Μη βιάζεσαι. Πού χάθηκες τόσο καιρό? Θα στα εξηγήσω όλα. Γι' αυτό ήρθα. Τι συμβαίνει? Εγώ και να θέλετε, δεν πάω μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε. Δεν θέλω. Κάτσε που σου λέει. Κάτι ξέρει. Γρηγορή. Όλον αυτό τον καιρό σου έχω πει ψέματα. Δεν πειράζει. Κι εγώ σου έχω πει. Δύο-τρία. Να, ας πούμε, δεν έχω υπηρετήσει ποτέ στα ΛΟΚ. Το δικό μου ψέμα είναι πιο βαρύ. Σου έχω πει κι εγώ ένα πολύ βαρύ. Δεν είμαι 1,70. Για την ακρίβεια είμαι 1,66. Γρηγορή, δεν είμαι αυτή που νομίζεις.
Το ξέρω. Είσαι καλύτερη από αυτή που νομίζω. Τις έχω κοροϊδέψει. Στέλλα μου. Και πρώτα απ' όλα δεν με λένε Στέλλα. Αλλά πώς σε λένε? Βίκη. Βίκη. Και από πού βγαίνει το Στέλλα? Με λένε Βίκη και δεν είμαι αυτή που περίμενες από την Αυστραλία. Τι λέει? Ας την ολοκληρώσει. Κάτσε, κάτσε. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Εμένα με λένε Γρηγόρη, εσένα σε λένε... Βίκη. My name is Bond. James Bond. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία. Σου είπα ψέματα ότι είμαι η Στέλλα που μιλούσατε στο ίντερνετ. Στην πραγματικότητα είμαι η Βίκη, δεν έχω ιδέα από κομπιούτερ και δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Δεν σε ήξερα, δεν με ήξερες. Welcome to the Twilight Zone. Έλα μωρέ μου, κάνετε πλάκα. Με βρήκατε μικρό και με κοροϊδεύετε. Άσε με να ολοκληρώσω. Για μια στιγμή πήγα να το χάψω. Άσε με να ολοκληρώσω. Έχει από μικρό αυτό το κουσούρι. Δεν αφήνει γυναίκα να ολοκληρώσει. Έχει χάρη που είναι μπροστά η Στέλλα. Βίκη. Βίκη τη λένε τη γυναίκα μας, έχει σπάσει τα νεύρα. Μα γιατί σε λένε Βίκη? Άκου τη ρωτάει. Έτσι τη βαφτίσανε τη χριστιανή. Παιδιά, δεν καταλαβαίνω ένα που. Ερτορικό. Λοιπόν, ας τα πάρουμε από την αρχή. Εγώ σου παρουσιάστηκα για Στέλλα. Αλλά η πραγματική Στέλλα... Φεύγω και αφήνω πίσω μου συντρίμια αρρωστημένους και αγρίμια. Φεύγω, φεύγω. Για Βίκη, σου σιδέρωσα και αυτά. Αχ, σε ευχαριστώ βρε Χρυσούλα μου. Αν και μέσα στη βαλίτσα θα γίνουν πάλι. Και τώρα που θα πας? Όπου με βγάλει άκρη. Θα ξαναγυρίσεις στην Αυστραλία? Μπορεί. Έχει ο Θεός, θα δούμε. Έτσι κι εμείς όταν φύγαμε από το Δέλφινο. Τρεις μέρες περπατάγαμε μέχρι τη Μουργκάνα. Ας τη Μουργκάνα και τράβα στο μαγιαριό σου. Δεν μπορώ να μαγειρέψω σήμερα. Όλη μέρα κλαίω. Πάνω από την κατσαρόλα. Ορίστε, και νηστική θα μείνουμε εξαιτίας σου. Αυτό είναι πράγματι τραγικό. Θα τα μούτρα σου τα έκανες. Δεν γινόταν. Κάποια μέρα θα τελείωνε τα αστείο. Εγώ ό,τι μπορούσα το έκανα. Του θανατά έπεσα μπας και σώσω την κατάσταση. Ναι, σωζόταν. Πάλι καλά να λες που τελειώνουμε ανέμακτα. Δεν είσαι σίγουρη. Σε είχα προειδοποιήσει. Μην τους πληγώσεις. Και έτσι, με το που ήρθε ο Νίκος, αποκαλύφθηκε όλο αυτό το μπέρδεμα. Οπότε σιγά σιγά πάει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ούτε εγώ με τις κολλητούς μου δεν κάνουμε τέτοιες μαλακίες. Τέλειωσα. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σ' ακούω. Γρηγόρη. Τα έχει ακούσει όλα. Απλώς τα επεξεργάζεται στον εγκέφαλό του. Μήπως να πηγαίνω καλύτερα. Γιατί? Δεν σ' αρέσει η παρέα μας. Αντίο. Μείναμε οι δυο μας. Αν μ' ακούς, ανοιγόκλεισε τα μάτια. Λαζαρέ. Πρέπει να σου εξομολογηθώ κι εγώ κάτι. Δεν με λένε Λάζαρο.
Με λένε Ουντάμπα και είμαι Νιγηριανός, αλλά το κρύβω. Βάλε μου κάτι πολύ να πιω. Ούγκο. Πού ήσουνε? Τι κάνεις εδώ? Σ' αυτόν ήσουνε, ε! Μη φωνάζεις, σε παρακαλώ, πάμε πάνω. Πες μου την αλήθεια στο κολλητήρι, ήσουνε! Αν εννοείς το Γρηγόρη, ναι. Το κάνατε? Σταμάτα, τι είναι αυτά που λες, ακούει ο κόσμος. Το κάνατε, ε! Έχεις τρελαθεί, πάμε πάνω. Είχες δίκιο, το κάνατε. Δεν τρέπεσε λιγάκι? Αν να σου πω, τολμάς και μιλάς εσύ που κοιμάσαι κάθε βράδυ με τη Στέλλα? Πλάκα μου κάνεις, επειδή κοιμάμαι στο ίδιο δωμάτιο. Θα πήγαινα εγώ πότε με αυτήν. Α, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν είμαι εκεί. Είμαι εκεί? Α, θα το λιώσω το σκούρα. Με πουνάς και θα μου αφήσει σημάδι. Βίκη, σε προειδοποιώ. Δεν θα έχει καλό τέλος ο Γρηγοράκης. Κάνε καναστείο. Κάνε καναστείο. Άκουσα καλά, είπε κάνε καναστείο. Α, με προκαλεί. Δεν φταίω για το θα γίνει. Δεν είμαι εδώ. Αφήστε μήνυμα και μπορεί κατά λάθος να σας πάρω. Σωτηρή, η Κατερίνα είμαι. Πού εξαφανίστηκες τόσο καιρό? Πάρε κανένα τηλέφωνο. Αφού το ξέρεις, σε νοιάζομαι. Σε αγαπώ. Έλα, γεια. Τι κάνεις εσύ εδώ? Τίποτα. Τι έχεις? Τίποτα. Σου τα έψαλε η μάνα σου πάλι? Τότε τι έχεις ρε μεγάλε? Αύριο φεύγει η πρώην θεία Βίκη. Και γι' αυτό είσαι έτσι. Τι, θα σου λείψει? Άσε με κι εσύ! Βίκη μου, αγάπη μου, πού είσαι? Νίκο, να σε εξηγήσω. Δεν είναι αυτό που νομίζατε. Όχι. Δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν. Τι ακούγεται? Δεν ξέρω. Μην το κάνω εγώ. Σας ορκίζομαι. Εσύ μας σου λες? Έχω μια καούρα. Κοίτα τι έχεις κάνει. Παντού ψίχουλα. Κατσαρίδες θα μαζευτούνε. Μην ανησυχείς. Προτού φύγω, αύριο θα στο καθαρίσω. Μα ρε, φύγε εσύ και θα φέρω εγώ το υγειονομικό. Καλά. Ας το καταπιώ κι αυτό. Πεπ. Δώσ' μου τη βέρα της Βίκης. Δεν βγαίνει. Ναι, καλά. Ας τα αυτά. Δεν βγαίνει, παιδάκι μου. Νομίζεις θέλω να κρατήσω την κολοβέρα σου? Γιατί δεν βγαίνει? Έχεις φινώσει. Από εκείνη τη μαύρη ώρα και στιγμή που την πρωτόβαλα μέσα στο αεροπλάνο. Βέβαια. Πώς να μη σφινώσει? Αυτή η βέρα είναι για τα κρινοδάκτυλα της Βίκης, δεν είναι για τα δικά σου τα λουκάνικα. Κοίτα που θα με συγγύσει, νηφιάτικα. Θέλω πίσω το δαχτυλίδι μου. Πόσο κάνει ρε να στο πληρώσω? Κάνει πάρα πολλά, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν θέλω λεφτά, θέλω το δαχτυλίδι. Είπαμε, δεν βγαίνει, καπίτω! Εγώ το θέλω πίσω. Αν μέχρι αύριο δεν μου το δώσεις, θα σου κόψω το δάχτυλο.
Τι έπαθες? Τι να πάθω. Ο αγριάνθρωπος ο αδερφούλης στέλνει πίσω το δαχτυλίδι του και δεν βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνει? Δεν ξέρω. Να πεις ότι πάχυνα, στα κιλά μου είναι. Βάλει λίγο σαπούνι να γλιστρήσει. Και σαπούνι έβαλα και κρέμα. Τίποτα. Για κάτσε. Να δοκιμάσω κι εγώ. Γιατί τρέμεις? Δεν ξέρω. Φοβάμαι. Με απείλησε ότι θα μου κόψει το δάχτυλο. Χαλάρωσε. Άμα δεν χαλαρώσει, δεν θα βγει. Αν σε πονέσω, πες μου. Δεν πειράζει. Έχω συνηθίσει. Όταν το αγοράσατε, δεν σου έκανε? Πώς δεν μου έκανε, καλέ? Όχι, δεν βγαίνει. Τι το θέλει κι αυτός πίσω? Γύφτος, παιδί μου. Sorry κιόλας, είναι και αδερφός σου. Εγώ δεν θα το ζήταγα ποτέ πίσω. Εσύ είσαι άλλος άνθρωπος. Ας σου το άφηνε για ενθύμη. Όχι, δεν θέλω να τον θυμάμαι. Θα ρίξεις μαύρη πέτρα φεύγοντας, α? Όχι. Γιατί το λες αυτό? Κανένα μας δεν θα θες να θυμάσαι. Σωτηρή. Δεν βγαίνει. Η φωνή μου. Το δαχτυλίδι. Τι κάνουν τα πουλάκια μου μες τη νύχτα? Καλέ, πού βρεθήκατε εσείς εδώ? Ξέμεινα από κονιάκ. Πρέπει να έχει κάπου εδώ. Μισό λεπτό να δω. Μισό λεπτό, μην κουνηθείτε. Να το. Και 7 αστέρων. Α, ευχαριστώ. Θα πιω στην υγειά σας. Να είστε καλά. Νικολάκη, σου φάγε η γάτα τη γλώσσα? Γιατί δεν μιλάς? Τι να πει και ο Νικολάκης. Ντρέπεται. Μη μου πεις. Ντρέπεσαι, βρε. Κούνησε το κεφάλι του, ναι. Τι άλλο θα ακούσω? Γιατί για να δω μάλλον δύσκολο. Άντε, καληνύχτα. Σας αφήνω να τα πείτε. Και να θυμάστε, ποτέ δεν είναι αργά για να κάνετε μια νέα αρχή. Θα το θυμόμαστε. Νίκο. Πρέπει να κατάλαβε τίποτα. Εγώ δεν είχα κανένα πρόβλημα. Πού είχαμε μείνει? Με λάδι προσπάθησες. Τι εννοείς? Το δαχτυλίδι. Βάλε λίγο λάδι και θα βγει. Δεν με νοιάζει το δαχτυλίδι. Ας μου κόψει το δάχτυλο. Δικό σου είναι. Πιέστηκα. Καληνύχτα. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε να διαλέξω κονσερβά? Βεβαίως. Τι ράτσα είναι το σκυλί? Μπάσταρδο. Μεγαλόσωμο? Στον πόη μου. Αυτές είναι πολύ καλές.
Είναι γεμάτες πρωτεΐνες και βιταμίνη D. Υπάρχει με μοσχάρι και με κοτόπουλο. Όχι, δεν μου αρέσει το κοτόπουλο. Θες ένα τσάι? Μπα. Όχι. Έφυγε. Η Βίκη όχι, όπου να είναι. Λέω να φτιάξω γιουβαρλάκια σήμερα. Έχουμε καιρό να φάμε. Ναι. Καλημέρα. Συγγνώμη που ενοχλώ, αλλά επειδή φεύγω σε λίγο, περιμένω ταξίδι δηλαδή, σας έφερα αυτά τα... Τι είναι αυτά? Είναι μια ταμπακέρα που μου είχατε δώσει, ένα κομπολόι, τα βιβλία του Παπαδιαμάντη. Όλα αυτά σου τα είχαμε κάνει δώρα. Ναι. Σκέφτηκα ότι δεν είναι σωστό. Τώρα πια. Όχι, όχι, μπορείς να τα κρατήσεις. Ούτως ή άλλως, όλο και κάποιο δώρο θα κάναμε στην πρώτη μας νύφη. Δεν έχει σημασία που τελικά δεν είσαι εσύ. Όχι, όχι, δεν μπορώ να τα κρατήσω, θα νιώθω άσχημα. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ για όλα. Τα έφερες όλα πίσω? Ναι, δεν νομίζω πως ξέχασα τίποτα. Δείτε τα κιόλας. Κι όμως ξέχασες κάτι. Το πιο σημαντικό δώρο που σου κάναμε. Την αγάπη μας. Αυτό το δώρο δεν επιστρέφεται. Ευτυχώς όχι. Γεια σας. Καλή τύχη.
σας έχω ξαναδεί. Πιτσιρικό, έχεις μπλέξει άσχημα. Όχι, όχι, officer, όχι πια. Παλιά, ναι, ήμουν μικρός, δεν ήξερα. Ό,τι μου δίνανε, το κατάπινα. Ξεκόλα όσο είναι καιρός. Έχω ξεκολλήσει, officer. Είμαι καθαρός, αλήθεια σας λέω. Μέχρι τώρα ήμουν πολύ ευγενικός μαζί σου. Την επόμενη φορά δεν θα σε κρατήσω τα νεύρα μου. Και θα έχετε και δίκιο. Έγινα κατανοητός. Απολύτως. Δεν έχω καμία απορία. Μπράβο, αγοράκι μου. Μπράβο, λουλουδάκι μου εσύ. Είμαι σίγουρο θα τα βάλεις μυαλό. Παναγιώτη. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Είσαι το τέρι μου, το απολύτω μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Παρατράβηξε η άσκοπη αναζήτηση ψυχής. Παρακράτησε η όποια αμφισβήτηση ηθικής. Παραδίνομαι στη μοίρα μου που σε φέρε εδώ.